Το κακό επαναλαμβάνεται με τα νεκρά ψάρια, τα οποία ξεβράστηκαν στις εκβολές του ποταμού από Σελέμη, στην περιοχή της ανάληψης Χερσονήσου. Το νερό είναι μαύρο σε αρκετά σημεία, με δημότες και επισκέπτες να διαμαρτύρονται και για την έντονη δυσοσμία. Απόκοσμες εικόνες στις εκβολές του από Σελέμη, με πολίτες και επισκέπτες να αντικρίζουν τα νεκρά ψάρια. Το φαινόμενο έγινε αντιληπτό την περασμένη Παρασκευή, με τους πολίτες να εκφράζουν την ανησυχία τους και να φωτογραφίζουν τις εικόνες περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Εχθές συγκεκριμένα πήγαμε τη γυναίκα μου να κάνουμε μια βόλτα. Κατεβήκαμε στον Αποσελέμη κάτω και έχουν ψοφήσει σχεδόν όλα τα ψάρια. Έχει μια απαράδεκτη μυρωδιά. Πήρα την αστυνομία του Ηρακλείου, πήρα την αστυνομία της Χερσονήσου. Οι τουρίστες βγάζουν φωτογραφίες και θα γίνομαι πάλι διεθνώς ρεζίλι. Yes, we saw it. Άμεση ήταν η αντίδραση του Δημάρχου Χερσονήσου, ο οποίος ενημέρωσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της αρμόδιας διεύθυνσης της περιφέρειας Κρήτης, συλλέγοντας δείγματα νερού και νεκρών ψαριών. Φαίνεται ότι έχει γίνει φυσικό φαινόμενο ή περιοδικό φαινόμενο. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή να εμφανίζεται αυτό το δυσάρεστο πραγματικά γεγονός, να βρίσκονται ψάρια ψόφια στον Αποσελέμη και τα νερά θολά, βουρκιασμένα, σκούρα. Που ενημερωθήκαμε, πήγαμε ως υπηρεσία, πήραμε δείγματα, τα έχουμε δώσει ήδη για ανάλυση. Ειδοποιήσαμε το ΙΘΑΒΕ και έχει πάρει δείγμα από τα ψάρια. Μετρήθηκε το οξυγόνο επιτόπου, το οποίο δυστυχώς στο νερό ήταν πάρα πολύ χαμηλό και είναι μια πρώτη ένδειξη. 1% σημαίνει πολύ λίγο οξυγόνο, άρα από ασφυξία. Και πέρυσι καταγράφηκε το ανησυχητικό αυτό φαινόμενο, με τις πρώτες εικόνες να κάνουν λόγο για έλλειψη οξυγόνου ως αιτία θανάτου των ψαριών. Τις επόμενες μέρες οι αναλύσεις από το ΕΛΚΕΘΕ αναμένεται να φωτίσουν τα αίτια γύρω από τη μαζική θνησιμότητα ψαριών. Μακάρι να είναι αυτό το φαινόμενο και να μην είναι κάτι άλλο απορρίπανση, δηλαδή έτσι όπως έγινε τελικά το ζήτημα. Και ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε, κυρία Μακάκη, αν μπορούμε να επέμβουμε, γιατί είναι μια προστατευμένη περιοχή, αν μπορούμε να επέμβουμε να αποφύγουμε αυτή τη ζημιά που συμβαίνει κάθε χρόνο. Νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει, να αντιμετωπιστεί, να υπάρχει επικοινωνία του νερού της θάλασσας με το νερό του Αποσελέμη. Και ένα του ποταμού δηλαδή. Εάν έχει σταματήσει η οικολογική παροχή, υπάρχει πρόβλημα ανανέωση του νερού. Άρα έλλειψη οξυγόνου, άρα σοφούν τα ψάρια. Θα πρέπει να συνοηθούμε με τον ΟΑΚ, αν έχει σταματήσει η οικολογική παροχή, να ξανανοίξει.